Με τον Φρέντο Αντώνη γνωριζόμαστε από πιτσιρικάδες, επειδή είμαστε πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Είναι αυτός ο άνθρωπος που λίγο με εξορροπεί, με ηρεμεί, μου δείχνει ότι η ζωή είναι πολύ απλή για να είναι ωραία. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Αυτό που θέλαμε να δώσουμε στο Γιώργο, στο live, ήταν δύο εισιτήρια για τους Bon Jovi, αλλά δυστυχώς ατυχήσαμε. Ένα δώρο, αρκεί το δεν είναι πράγμα. Κλεισμένος μέσα, είναι ελεύθερος. Δώσ' άλλη ώρα. Έλα, έλα. Είδα κάποιες αντιδράσεις λίγο υπερβολικές. Ο κ. Κωστόπουλος ένιωθε ότι του τρώγαμε από τον χρόνο του. Να έρθουν και οι συγγενείς μου εδώ, να φέρουν τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου. Ρε Κώστα μου, αυτό είναι λαϊκή μπορομπανήγυρης. Πολύ κακό για το τίποτα γενικώς. Και όσον αφορά τα σχόλια, ήταν εκπληκτικά σχόλια. Μ' αρέσανε πάρα πολύ. Νομίζω ήταν η πιο αγαπημένη μου κριτική από κάθε άλλη φορά. Η φωνή σου, ακόμα και για τα παιδιά μου που είναι 11 και 13, ήταν κακή. Πέρα από, από τα σχόλια για τη φωνή, για την εμφάνιση, για το ένα και το άλλο, εμένα ο στόχος μου είναι να βαριέστε. Και θεωρώ ότι δεν βαριέστε μαζί μου. Καθόλου. Γιώργος Ντούρος, Paranoid, Black Sabbath. Όμως με ψυχραιμία, γιατί σε λίγο θα σας πω ότι θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Όμως, έχει αλλάξει λίγο το ύφος του κυρίου Καπετανίδη. Είναι πιο γλυκός τώρα. Αλλά δεν θα ξεκινήσω από αυτό. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κοντόπουλο. Ο κύριος Κοντόπουλος μπορεί να μου πει μια φορά, ως επιτυχημένος συνθέτης, αν αυτός ο Γιώργος ο Ντούρος τραγούδησε μια φορά καλά τα τραγούδια, γιατί όλο του τι λέτε. Αλήθεια. Για εσάς το είπα, αλλά φωνάζετε και δεν ακούτε. Αλήθεια πες. Τι θα πω, ψέματα θα πω. Κοίτα, σκηνικά ο Γιώργος είναι ένα από τα παιδιά που πάντα περιμένω εδώ ότι θα μας δείξει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σήμερα ήταν το καλύτερο σου live, Γιώργο. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, είναι σαν τους rock star που έχουν κάτω στο στάδιο, στο γήπεδο κόσμο κοινό
Και μόλις αρχίζουν και φωνάζουν και πρόκειται αυτός να δώσει ο Rockstar συνέντευξη, κάνει με το χέρι. Και σταματάει. Παπινά το έκανα για να βοηθήσω. Γεια σου, ρε Τουρό. Πες, Δημήτρη. Βέβαια, Γιώργο, ξέρεις ότι δεν στα λέω με κακή αυτά τα πράγματα που σου λέω. Στα λέω για να σε βοηθήσω να δεις κάποια πράγματα για να τα κάνεις καλύτερα. Διάλεξα ένα κομμάτι πολύ εύκολο σήμερα για μένα. Πολύ εύκολο. Γιατί το λες αυτό το παιδί? Γιατί είχε μόνο 5 νότες. Α, δεν τα ξέρω αυτά. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Θα σου πω όμως ότι ήταν το καλύτερο σου live. Είχε 5 νότες, κυρία. Κυρία Θεοδωράκη. Είχε 5 νότες. Ήταν εύκολο. Είναι εύκολο το τραγούδι συγκεκριμένα. Βέβαια, του Γιώργου του πάει πάρα πολύ αυτό το είδος τραγουδιού. Ρόκαρε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο του live. Νομίζω τον έχω ακούσει και σε καλύτερα πράγματα. Εγώ θέλω να σου πω ότι επειδή επανειλημμένως έχεις πει ότι δεν θέλω να ασχολείστε με την εμφάνισή μου και με το αν χορεύω καλά, έτσι δεν λες? Θέλω να μου λένε για τη φωνή μου. Εγώ θα σου πω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να δουλέψετε φωνητικά, γιατί πραγματικά τη σκηνική παρουσία την έχεις πάρα πολύ καλή και γενικά και αυτό το θράσος που μου αρέσει. Θα πρέπει να δουλέψετε το κομμάτι αυτό της έκτασής σου. Να μην περιορίζεσαι 4-5 νότες, συνήθως τα τραγούδια που λες. Πρέπει να μεγαλώσει αυτό το πράγμα, πρέπει να το δουλέψεις, αν πραγματικά σε αφορά αυτό που λέμε. Συγγνώμη, προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Όχι, ρωτάω, δεν ρωτάω. Όχι, πρέπει να μεγαλώσει γενικότερη έκτασή σου. Να μεγαλώσει απλά, ναι. Γιατί κάποια στιγμή, εντάξει, λες, δουλεύει. Εγώ διαφωνώ, συγγνώμη, Μάρα, διαφωνώ με αυτό που λες. Δεν είναι θέμα έκταση, είναι θέμα πώς θα μάθεις να δουλεύεις. Πιθανό, να έχεις δίκιο. Διάφορες περιοχές σου. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα έκταση. Νομίζω ότι δεν έχει δουλειά. Στη μικρή περιοχή. Νομίζω ότι διάλεξε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι του αρέσει το διάλεξε. Και του ταιριάζει. Ναι, του αρέσει, σου αρέσει. Το έκανε. Με εξέφραζε. Ναι, φαίνεται αυτό. Κύριε Καπετανή, τον εκφράζει αυτό το κομμάτι. Εσάς σας εξέφρασε ο τρόπος ερμηνείας του κυρίου Ντούρου? Γιώργο, λέω να παραιτηθείς και να φύγεις από τον Greek Idol να τελειώνουμε. Δεν μπορώ άλλο εδώ πέρα μέσα. Τώρα, σήμερα. Θα δανειστώ. Θα δανειστώ αυτό που είπε. Δεν ακούμε, δεν ακούμε. Παιδιά. Θα δανειστώ αυτό που είπε η κυρία Κορομιλά. Για μένα είσαι Duracell. Και αυτό που μου αρέσει εσένα είναι ο οικοφαντικός κρότος που βγάζει η χημεία σου με το κοινό. Και ένας καλλιτέχνης δεν φτάνει μόνο να έχει καλή φωνή, πρέπει να μαγνητίζει και να προκαλεί. Από κάπου ξεκινάει όμως, Κώστα, έτσι? Δεν ξεκινάει από τη σκηνή ένας καλλιτέχνης. Δεν ακούω τι λέει ο κύριος Κοντόπουλος. Λέω ότι ένας καλλιτέχνης δεν ξεκινάει από τη σκηνή, ξεκινάει από τα τραγούδια του. Ναι. Και εκεί πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή. Και εγώ συμφωνώ, αλλά ο κύριος Καπετανίδης δεν συμφωνεί, νομίζω. Και δεν θα παρατηθείς με τίποτα, φυσικά. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, δεν έχω να πω. Περιμένω τον κύριο Κωστόπουλο, τι θα πει και ο κύριος Κωστόπουλος. Θα συμπληρώσετε για να κάνεις δευτερολογία. Όχι, όχι, γιατί κάτι είπε ο Γιώργος για εσάς, γι' αυτό. Εγώ λέω, ο Γιώργος είπε για μας. Για μας, όπως είπε στον πληθυντικό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, θα πάω δεύτερο σε αυτό. Εγώ πιστεύω και συμφωνώ, στο είπα και την προηγούμενη φορά για τη φωνή, με τους δύο συναδέλφους. Με τον κύριο Κοντόπουλο και με τη Μάρο. Οι οποίοι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλύτερα από μένα το θέμα της φωνητικής, αλλά νομίζω και ένας άνθρωπος απλά ξέρει αν ακούει καλή φωνή ή αν δεν ακούει καλή φωνή. Θα σου ξαναπώ για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά ότι έχει την καλύτερη παρουσία πάνω. Σήμερα είναι την καλύτερη από άλλες φορές. Καλύτερη. Διότι και άλλη φορά είπες ροκ κομμάτι, αλλά το χόρεψες ψιλοπόπ. Σήμερα ήταν ροκ all the way, καταλαβαίνετε να σου πω. Τώρα πέρα από εκεί θέλω να υποστηρίξει την προηγούμενη φορά ότι καλά κάνει, οι φίλοι σου να ανέβουν, όπως ξέρεις. Αυτό ήταν παραμύθι φούρναρες. Ξέρεις γιατί? Διότι είσαι ελεύθερος. Βγαίνεις έξω, σε βλέπουν. Τα δύο εισιτήρια του Bon Jovi μπορούσαν να στα δώσουν όπου θέλανε. Και αφού είπε όπου θέλανε, και εδώ και εκεί και παραπέρα και σπίτι και στο καφετέρια και στο κλαμπ. Είπε η Ρούλα προηγουμένως ότι μιλάς με το κοινό και είναι ωραίο, είναι ροκατζίδικο, σταματήστε και σταματάει το κοινό. Θέλω να σου πω, από πάνω ο ρόκερ, ας πούμε, ο τραγουδιστής λέει στο κοινό, σταμάτα, ξεκίνα, φωνάζουν, σκίζονται, πέφτουν κάτω, χτυπιούνται, ό,τι θέλουν κάνουν. Μόλις ανέβουν πάνω στη σκηνή, απροειδοποιείται, τους πλακώνουν στις φαλιάρες η bouncer. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Σωστό, απλά να πω ότι είχαν εδώ, εδώ δεν είναι σπίτι μας, δεν είναι πανηγύρι στο χωριό, πάμε όλοι μαζί και χορεύουμε. Μια κουβέντα, αυτό να εννοώ. Μια κουβέντα μόνο να πω. Συμφωνώ ότι μπορεί να μην ταιριάζει με την αισθητική και ίσως και τη δικιά μου να μην ταιριάζει. Απλά είπαν η παρέα: θα μαζέψουμε λεφτά και έτσι και το πει καλά για μας, θα ανεβούμε να το δώσουμε αυτό. Αύριο το πρωί. Okay, λοιπόν, σήμερα είχες την καλύτερη performance που έχεις το τελευταίο καιρό και πήγαινε το τραγούδι σου με την κίνηση. Η φωνή θέλει φτιάξιμο. Ευχαριστώ. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Έτσι μετά, σε λίγο με και όλα τα παιδιά. Και τώρα λοιπόν, εσείς κρίνετε, αποφασίζετε
Μαζί θα βγάλουμε το Greek Idol. Σημειώστε τον αριθμό του Γιώργου Ντούρου 914-052-11-GI-11 στο 19.000. Καλή επιτυχία, Γιώργο. Σου εύχομαι ολόψυχα.